Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ραντεβού την Τρίτη. Το είπατε και το κάνετε. Κατεβαίνετε με τα τρακτέρ στην Αθήνα και όχι μόνο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν έχει δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και όσο για το Βαρέλι που έλεγε ότι ξύνει τον πάτο, προφανώς δεν είχε κανένα Βαρέλι. Δυστυχώς για μας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ακόμα έχει το χρόνο να δώσει τις λύσεις που πρέπει, έτσι ώστε ούτε εμείς να κατέβουμε Αθήνα με τα τρακτέρ, ούτε να είμαστε στον δρόμο. Τώρα, στο χέρι του είναι. Τώρα, κατεβαίνουμε στην Αθήνα, μια λέξη είναι, μια κουβέντα είναι. Όταν λέμε κατεβαίνουμε στην Αθήνα, θα επιχειρήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός τρακτέρ να κατέβει, θα είναι μια συμβολική κίνηση, θα κατέβουν δηλαδή καμιά δεκαριά τρακτέρ. Όσα περισσότερα τρακτέρ μπορούμε να κατέβουμε στην Αθήνα. Νομίζω είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Είδαμε και ξέρετε και έχετε δείξει ρεπορτάζ από τη Ρώμη, από το Παρίσι, από το Βερολίνο. Και μάλιστα κάποιοι λέγανε τι ωραία είναι. Ας το δούμε και από κοντά τώρα. Να το γευτούμε και εσείς και οι Αθηναίοι και εμείς οι Έλληνες. Πάντως, Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες συνεχίζετε και είστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, όλες αυτές τις εβδομάδες ούτε έχετε κλείσει δρόμους ταλαιπωρώντας τον κόσμο. Τώρα λέτε θα κατέβουμε στην Αθήνα, αλλά θα προσπαθήσουμε η κινητοποίησή μας να είναι όσο πιο ανώδυνη γίνεται για τους πολίτες. Άρα, εξακολουθείτε και δίνετε, λέτε, το χώρο στην κυβέρνηση να κάνει κάτι παραπάνω. Βέβαια η κυβέρνηση, και ακούσαμε και τον Χατζηδάκη να το λέει, τον Υπουργό Οικονομικών, λέει ότι δώσαμε, παιδιά. Ναι, εντάξει, έτσι λέει, αλλά θα τα βρει. Άμα θέλουν, θα τα βρουν αυτά, τώρα, αυτά που πρέπει να μας δώσουν. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Το πρόγραμμά σας. Ναι, αυτό είπαμε. Όσο δυνατόν περισσότερα δει. Αυτό ήταν το, η απάντηση. Για την καρδιά, γιατί συνήθως τέτοιες κινητοποιήσεις έρχονται κυρίως από τη Βιωτία και αν υπάρχει κάποιο τρακτέρ της Αττικής. Πάντως από την καρδίτσα θα ξεκινήσουμε, να είστε σίγουρος. Τώρα θα έρθετε με τα τρακτέρ, θα ξεκινήσετε από το πρωί, γι' αυτό είναι και την Τρίτη το απόγευμα το συλλαλητήριό σας. Θα υπάρχει και συνάντηση με και τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και μετά θα επιστρέψετε ή θα παραμείνετε. Θα το δούμε αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να καλέσουμε όλο τον αθηναϊκό λαό να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξει αυτόν τον αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι αγώνας και δικός τους και έτσι πρέπει να το πάρουν. Γιατί παλεύουμε όχι μόνο για την επιβίωσή μας, αλλά συγχρόνως να μπορούμε όλοι να γευόμαστε φθηνά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία να είναι ελληνικά. Πρόεδρε, όμως επειδή είστε στους δρόμους ήδη αρκετό καιρό, υπάρχει πλάνο αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω, το συλλαλητήριο ας πούμε είναι μια κίνηση, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένα πολύ δυνατό σας όπλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα όπλα στα χέρια σας για να πιέσετε την κυβέρνηση αν χρειαστεί ή κάπου εκεί πια αναγκαστικά θα κουραστείτε και θα τελειώσει ο αγώνας. Κυρία Αναστασοπούλου, έχετε έρθει στην Καρδίτσα και ξέρετε ότι ειδικά εδώ η Θεσσαλία, δυστυχώς δεν έχουμε ούτε χωράφια, δεν έχουμε μαντριά, δεν έχουμε πρόβατα, δεν έχουμε μελίσια, άρα δεν μας μένει κι άλλο σχόλιο. Είναι μονόδρομος, λέει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, εννοείται. Θα είστε όλοι μαζί, Πρόεδρε, γιατί μαθαίνουμε και επιβεβαιώνεται αυτό από ό,τι καταλαβαίνω από εσάς, ότι υπάρχουν αρκετές πιέσεις από βουλευτές της κυβέρνησης, συναδέλφους σας, σε διάφορες περιοχές, να σταματήσουν τις κινητοποίησεις και να κάνουν κράτη. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να διαλυθούμε, να φύγουμε από τους δρόμους. Να μην βγαίνουμε και να διαμαρτυρόμαστε. Ήδη οι εισαγγελίες απειλούν συναδέλφους στα σύνορα και με εισαγγελικές παρεμβάσεις κτλ. Να εκφοβήσουν τον κόσμο. Δεν περνάει αυτό, γιατί τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε πίσω. Όσο και να μας εκβιάζει, όσο και να προσπαθεί να διασπάσει το αγροτικό κίνημα υπογείως η κυβέρνηση, δεν θα το καταφέρει, γιατί πλέον δεν μπορούμε να φάμε άλλο σανό. Τόσα χρόνια φάγαμε αρκετό. Τώρα θα τον έχουμε το σανό για τα ζώα μας. Δεν θα τον φάμε εμείς. Υπάρχει περίπτωση να στρατοπεδεύσετε στην Αθήνα, να μείνετε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, να δούμε εικόνες αντίστοιχες με αυτές που είδαμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες? Κοιτάξτε, η απόφασή μας είναι να κατέβουμε στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πάλι. Έχουμε τρεις μέρες περιθώριο. Την επιστροφή δεν την έχετε κλείσει, δηλαδή? Όχι. Μάλιστα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι την Τρίτη βράδυ σίγουρα θα μείνουμε εκεί. Δεν μπορούμε να φύγουμε όλο το βράδυ. Προκειμένου, κύριε Τζέλα, όλη αυτή η διαδικασία να γίνει με ένα ομαλό τρόπο, θα υπάρξει συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη για κάποια διαδικαστικά? Γιατί συνεννόηση, δεν είναι απλή. Ναι. Βεβαίως. Και με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με τον Δήμαρχο. Μάλιστα.
της Αθήνας και με τον αστυνομικό διευθυντή Αττικής. Εννοείται, αυτές οι συναντήσεις θα γίνουν. Θα το δούμε, θα το δούμε. Οργανωμένα θα έρθουμε. Αλλά είναι, το ξαναλέω και ακόμα μια φορά, είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να δώσει λύσεις και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Εδώ είμαστε, περιμένουμε. Μέχρι Πρόεδρε, είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Νέος άνθρωπος.